Το story είναι ο Μάγκα, ένα παιδάκι, το οποίο του αρέσει, θέλει να γίνει καλαθοσφαιριστής και να το όνειρό του είναι να πάει να παίξει στο NBA, αλλά είναι πρωταθλητής από το PlayStation, στον καναπέ. Και τρώει όλα τα εισαγωγικά, σου το πω, αφήγινες τροφές, δεν τρέφεται σωστά ή δεν ξέρει πώς να τρέφεται σωστά. Και έρχεται η κυρία διατροφή που θέλει να κάνει πραγματικότητα όνειρα των παιδιών με το να του βοηθήσει να του διδάξει το πώς να τρέφεται σωστά και να γυμνάζεται για να πετύχει το όνειρό του. Έχουμε όμως και ένα άλλο χαρακτήρα, η κυρία Γλυκατζού, που έρχεται σε αντίθεση με την κυρία διατροφή και θέλει και αυτή να κερδίσει τον Μάγκα με τον δικό της τρόπο και γίνεται μια μεγάλη έτσι, μάχη μεταξύ κυρίας διατροφής και κυρίας Γλυκατζούς ποιος θα κερδίσει τον Μάγκα. Η εξέλιξη θα πρέπει να την δείτε στο θέατρο. Είσαι Μάγκα, είσαι εξήμια, το βρήκες. Αλλά δεν μας είπες τι είσαι. Διαιτολόγος, κλινική διατροφολόγος. Ωχ, μεγάλε, μας την πέσατε. Η ιδέα προήρθε από εμένα. Είχα δημιουργήσει ένα θεατρικό έργο για τα παιδιά πέρσι για τη διατροφή και την άσκηση, το οποίο το παρουσίασα στα σχολεία, στα δημοτικά και νηπιαγωγεία της Κύπρου και ήταν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου. Είχε μεγάλη επιτυχία, αλλά το παρουσίαζα μόνη μου και είχα πάρει πάρα πολλά σχόλια από δασκάλες και διευθυντές ότι θα ήταν πολύ ωραίο αυτό να γίνει στο θέατρο και να έρθουν οι γονείς με τα παιδιά τους να το δουν. Και έτσι ευχήθηκα κι εγώ ότι θα ήθελα πολύ να γίνει αυτό, αλλά ήθελα πολύ να συνεργαστώ με τον κύριο Γιώργο Τσάκα και την κυρία Χριστίνα Παυλίδου με το θέατρο Λέξη για να δημιουργήσουμε ένα καινούριο θεατρικό, τελείως διαφορετικό από αυτό που είχα δημιουργήσει εγώ, απλώς με κάποιες ιδέες που έχουν να κάνουν και με τη διατροφή και να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο, το οποίο έγινε και είναι ένα πολύ με ωραίο θέαμα. Βάλαμε μέσα το άθλημα της καλαθόσφαιρας, το οποίο δείχνουμε στα παιδιά ότι πρέπει να τρεφόμαστε σωστά και να γυμναζόμαστε τακτικά. Και έτσι ενώσαμε τις δυνάμεις μας με τον κύριο Γιώργο Τσάκα, τις δικές μου και της κυρίας Χριστίνας Παυλίδου και δημιουργήσαμε αυτό το όμορφο καινούριο θεατρικό έργο. Το συγκεκριμένο παιδικό θέατρο που έχω αναλάβει να κάνω τις χορογραφίες είναι ένας συνδυασμός χορογραφίας αλλά και με αρκετό μπάσκετ. Δηλαδή έχουμε δύο πολύ καλές μπασκετπολίστρες οι οποίες είναι μέρος της ομάδας μας και ήταν ένα challenge για μένα για να μπορέσω να δημιουργήσω και να συνδυάσω το μπάσκετ μαζί με τη χορογραφία. Ο κόσμος θα πρέπει να περιμένει να δει ένα μεγάλο θέαμα, να πούμε αρχικά. Χορό, τραγούδι, μουσική, ωραία μηνύματα για τη διατροφή, για την άσκηση. Θα περάσουν πολύ ωραία, είναι και διαδραστικό και τα παιδιά θα μπορέσουν να φύγουν από εδώ με θετικά μηνύματα για το πώς να αλλάξουν στη ζωή τους, να βάλουν φρούτα και λαχανικά, να γυμνάζουν τακτικά. Τι θα περιμένει? Μπορώ να πω ότι μπορεί να περιμένει το θέμα που μπαίνει πάρα πολύ και τον μπάσκετ μέσα και ένας λόγος στο οποίο συμμετέχω εγώ είναι για να δώσουμε καλύτερη παρουσίαση εγώ και η Χριστίνα, η αδερφή μου, το μπασκετικό το θέμα, το οποίο θα τους κάνουμε λίγα πως tweaks μπορούν να τα πούν όπως τα λένε εδώ στο θέατρο. Θα έχει μουσική, θα έχει χορό, θα έχει κωμικό, θα έχει γέγιο, θα έχει και εκπαιδευτικό μπορούμε να πούμε, το οποίο δίνει μηνύματα λόγω διατροφής, αλλά περισσότερο θα έχει πάρα πολύ πλάκα, το οποίο θα κάνει τον κόσμο να γελά. Περιμένει, τι να περιμένει, να περιμένει να περάσει όμορφα καταρχάς,
να διασκεδάσει, να δει όμορφα κόλπα, ταχυδακτυλουργικά, μπασκετικά, πολύ χορό, πολύ τραγούδι, πολύ χιούμορ και κάποιες πολύ έτσι όμορφες συμβουλές για υγιεινή διατροφή και άσκηση. Αλλά δεν γίνονται με διδακτικόν τρόπο, ώστε τα παιδάκια να νιώσουν ότι τους κάνει κάποιος μάθημα. Μέσα από πάρα πολλή διασκέδαση θα πάρουν νομίζω κάποια μηνύματα, θα φύγουν από το θέατρο λίγο προβληματισμένοι και ίσως οι γονείς πιο πολύ. Να περιμένει ότι θα διασκεδάσει, θα χορέψει, θα τραγουδήσει μαζί με τους ηθοποιούς, θα δει ένα σπουδαίο θέαμα μπασκετικό και θα φύγει έχοντας πάρει κάποιες γνώσεις σημαντικές και οι γονείς και τα μωρά. Εγώ νιώθω ότι απευθύνεται και ιδιαίτερα στους γονείς, γιατί είναι αυτοί που θα κάνουν τις επιλογές αργότερα και τις αγορές της υγιεινής διατροφής για τα παιδιά, που είναι πολύ σημαντική, να μην το ξέρουμε όλοι, το λέμε. Αλλά εγώ τώρα, σε αυτή την παράσταση, το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι συνειδητοποίησα τα λάθη που κάναμε, τα λάθη που πρέπει να αποφύγουμε στην διατροφή των παιδιών, αλλά και στη δική μας διατροφή. Δηλαδή, η ποσότητα της ζάχαρης που έμαθα από τη Χριστίνα ότι τρώμε ήταν απίστευτη, 70 κιλά το χρόνο. Και που είναι κρυμμένη η ζάχαρη, όλα αυτά μαθαίνουν τα παιδιά. Που είναι κρυμμένη, μαθαίνουν να διαβάζουν τις ετικέτες τροφίμων, να προσέχουν κάτι πριν το φάνε να διαβάσουν. Τώρα θα μου πεις, θα γίνει αυτό από τη μια μέρα στην άλλη. Όχι, μπορεί να μην γίνει. Όμως βάζουμε τον πρώτο σπόρο. Που πιστεύω μπαίνει με έναν τρόπο πολύ όμορφο. Δηλαδή δεν είναι δασκαλίστικο, δηλαδή μη εκείνο, μη τούτο. Είναι μέσα σε μια παράσταση που έχει χιούμορ, τραγούδι, παιχνίδι, χορό. Είμαι σίγουρος ότι θα ταυτιστούν με τον Μάγκα που είναι ο ήρωας της παράστασης. Θα θελήσουν να ζήσουν το όνειρο τους, να το κυνηγήσουν. Έχουν να πάρουν πάρα πολλά τα παιδιά. Αλλά και οι γονείς, επιμένω γι' αυτό. Και είναι μια παράσταση στημένη, νομίζω, με ένα χιούμορ. Έχει χιούμορ. Να δουν ωραία κόλπα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, πρώτη φορά στη ζωή μου έπιασα μπάλα. Εντάξει, δεν έχω φτάσει στα επίπεδα φυσικά των επαγγελματιών, αλλά θα δουν ωραίο μπάσκετ, θα δουν κόλπα, θα δουν κάποια έτσι tricks που κάνουν οι μπασκετβολίστες που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Καταρχήν θα περάσουν υπέροχα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και τα παιδιά θα φύγουν χαρούμενα και γεμάτα. Και οι γονείς εννοείται. Πάρε δημητριακό, κέτσαπ, αλλαντικά, αθλητικά ποτά. Με μολάς εμένα, θα τη σκίσω! Θέλω να απευθύνω στα παιδιά, στους γονείς, το οποίο προσπαθεί μέσω το θεατράκι, το θέατρο, την παράσταση, να δώσει και μηνύματα στους γονείς για καλύτερη διατροφή και άσκηση μαζί μπορούμε να συνδυάσουμε και να έχουμε μια καλύτερη διατροφή για τα παιδιά από τώρα, από το τι τρώμε, επειδή τρώμε πάρα πολλά γλυκά, να φύγουμε, να μειώσουμε λίγο τα γλυκά, να προσπαθήσουμε να τους τρέφουμε με πιο υγιεινά, έτσι για να έχουν και καλύτερη υγιεινή ζωή. Κοτούλα, τι κάνεις ρε κοτούλα, κοτούλα! Παιδιά, κοτούλα δυσκολεύεται τώρα, έχει δουλίτσα, γεννάει το επόμενο αυγό. Τα σημεία που θα δουν στον μπάσκετ, ότι είναι πολύ καλά οργανωμένα από δύο, νομίζω, παίχτριες του μπάσκετ που είναι και γνωστές στον χώρο πάρα πολύ και εγώ τις είδα ως εξαιρετικές παίχτριες, αλλά έχουν σταθεί και εισάξει από τους ηθοποιούς πάνω στη σκηνή ως ηθοποιοί. Και αυτό, γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος. Ναι, οι ιδιαιτερότητες είναι ότι πρώτη φορά συνεργαζόμαστε επί σκηνής με μη επαγγελματίες ηθοποιούς, αλλά πραγματικά έγινε τόσο όμορφη δουλειά και έγινε με τόσο έτσι, έναν τρόπο αβίαστα, δεθήκαμε ως ομάδα και πραγματικά δεν νομίζω να υπάρξει κάποιος που να πει ότι «Μάρε παιδί μου, αν ήταν όλοι οι επαγγελματίες ηθοποιοί θα ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα».
Η Χριστίνα έχει μια φοβερή άνεση πάνω στη σκηνή. Έτσι κι αλλιώς μιλάει για πράγματα που ξέρει πάρα πολύ καλά και τούτο είναι σημαντικό. Ο Γιώργος επήρε ιδέες δικές της και τις προσάρμοσε ώστε να νιώθει ότι μιλά σαν επαγγελματίας στο είδος της, που είναι διατροφολόγος. Αλλά πάλι μέσα από χιούμορ, μέσα από κωμικόν τρόπο, δηλαδή δεν είναι πάλι διδακτικό. Και επίσης ότι έχουμε μπασκετμπολίστες επί σκηνής. Τούτο είναι πολλά μεγάλο νομίζω το καινούριο που φέρνουμε. Παίζουμε μπάσκετ επί σκηνής. Και γίνεται και φοβερό σοου, δηλαδή τα παιδιά νομίζω θα ενθουσιαστούν. Πού πήγε μάγκα, παιδάκια πού πήγε, θα μου ρώπησε ο οργανισμός μας. Ποιος οργανισμός μας, εφημερίδα μου δώσε. Είναι το μπάσκετ που έχει μέσα για πρώτη φορά, νομίζω συμβαίνει το γεγονός και τα λέμε μπάσκετ, μιλάμε ότι έχουμε παίχτριες δυνατές. Οι αδερφές Παπαδοπούλου είναι απίστευτες στο μπάσκετ. Είναι το θέμα που είναι μοναδικό νομίζω, το θέμα της άσκησης και της διατροφής για τα παιδιά. Πολύ ωραίες χορογραφίες από την Αντιγόνη Τασουρή. Έχω ευτυχήσει να έχω συνεργάτες εξαιρετικούς στα σκηνικά και στα κοστούμια. Είναι η Έλενα Κατσουρή που είναι μόνιμα συνεργάτης μας. Στους φωτισμούς είναι ο Αλεξάνδρ Κιότοβιτς. Έχουμε και τη χαρά να έχουμε τη Χριστίνα Παυλίδου μαζί μας. Την εξαιρετική συνάδελφο Παντελή Τσελοΐζου. Και εξαιρετικούς πραγματικά χορευτές που γίνονται και μπασκετμπολίστες. Η Χριστίνα και η Σόνια έστησαν εδώ μια φοβερή ομάδα. Νομίζω θα τις δείτε και θα καταλάβετε τι εννοώ. Το θεατρικό έχει, εντάξει, όλα τα θεατρικά που ανεβάζουμε συνήθως έχουν τραγούδι, χορό, θέατρο. Αυτό ειδικά έχει να κάνει με τη διατροφή, που είναι ένα πολύ σημαντικό για όλους μας να ξέρουμε θέμα. Και το αμέσως επόμενο διαφορετικό είναι το μπάσκετ επί σκηνής, δηλαδή όλη η ενέργεια που βγαίνει και από τους ηθοποιούς και από τους χορευτές, αλλά και από τις κοπέλες που κάνουν μπάσκετ. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Γενικά το μπάσκετ εδώ που κάνω στο θέατρο είναι σε πιο χαμηλό καλάθι μπορούμε να πούμε, που για μένα όταν πάω προπόνηση νύστερα φαίνεται μου μεγάλη διαφορά. Αλλά μπορώ να πω κάποια πράγματα, τις τρίπλες μου, τα σούτ μου, τα υπόλοιπα είναι ακριβώς όπως τα συμμετέχω και στο γήπεδο και προσπαθούμε να δείξουμε ότι ο αθλητισμός γίνεται και στα θεατρικά που μπορεί να τραβήσει τον κόσμο και είναι ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως είμαι μέσα στο γήπεδο, είμαι και στο θέατρο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο Τσάκη και την κυρία Χριστίνα Παυλίδου που αγκάλιασαν την ιδέα μου και την στήριξα και είμαι σίγουρη ότι το συγκεκριμένο θέατρο θα έχει μεγάλη απήχηση για όλους.